κριτήριο. Το κριτήριο που λέει ότι μια επιχείρηση μπορεί να επιβιώσει μόνο με οικονομία. Σε παρακαλώ πολύ, Γιώργο, πάλι θα σε διακόψω. Πάλι θα σε διακόψω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά η κυρία Πόπη Σαμονά, η οποία είναι η εκπρόσωπος του κυρίου Παπανικόλα, ο οποίος ήταν και ο ιδιοκτήτης του Τηλεφός πριν το Τηλεφός γίνει κόντρα, θέλει να παρέμβει για το θέμα αυτό. Καλησπέρα, κυρία Σαμονά. Καλησπέρα, κύριε Κουίκ. Εγώ είμαι συνεργάτης χρόνια του κυρίου Παπανικόλα στο Τηλεφός και εξακολουθώ και είμαι μαζί του και τώρα στις εκπομπές μας που έχουμε στο Οικουζίν. Θέλω να πω το εξής και χαίρομαι αν με ακούει και ο κύριος Λασκαρίτης, γιατί το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί τον με γνωρίζει και προσωπικά. Είχαμε και εμείς ενημερωτικές εκπομπές σαν Τηλεφός. Έχουμε ακόμα, έχουμε κρατήσει το αρχείο και τις κασέτες μας. Μην ξεχνάμε καθόλου ότι πίσω από το Τηλεφός ήταν ένα πολιτικό κίνημα που λεγόταν Οικολόγοι Ελλάδας. Αυτό που ήταν, πάντοτε εκφράζαμε τις απόψεις μας, προφανώς δεν τις εκφράζαμε όπως τις εκφράζετε εσείς που ίσως ενοχλείτε και συμφωνώ με αυτό που λέτε, ενοχλείτε εντός εισαγωγικών, αυτό εννοώ. Είχαμε πάντοτε ενημέρωση, είχαμε πάντοτε ειδήσεις, πάντοτε διαβάζαμε εφημερίδες το πρωί και αυτό έχω να πω. Και όσον αφορά για τις αποφάσεις του ΕΣΟΥΡΟΥ θέλω να πω και το εξής. Εμείς είχαμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, τον οποίο μας τον έκλεισαν. Πήγαμε λοιπόν στα δικαστήρια τα ελληνικά, τα οποία μας δικαίωσαν. Και ξαναγυρίζοντας πίσω στο ΕΣΟΥΡΟΥ, δεν αποδέχτηκαν την απόφαση των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα ο ραδιοφωνικός αυτό είναι εκπληκτικό. Να είναι κλειστός. Αυτό το οποίο λέτε είναι εκπληκτικό. Είναι υπεράνω δηλαδή της ελληνικής δικαιοσύνης, μία ανεξάρτητη αρχή με ισόβια μέλη, τα οποία διορίζονται από τα κόμματα. Και πού είναι η ανεξαρτησία όταν διορίζει η πλειοψηφία της Βουλής. Λοιπόν, η πλειοψηφία ενός Συμβουλίου και κρατάει εμείς τους επί 8 χρόνια. Μπορεί να είναι ανεξάρτητος στις αποφάσεις του κάποιος που διορίζεται από κομματικό μηχανισμό και παραμένει σε μια θέση μισθοδοτούμενος επί σειρά ετών και δουλεύουν τον κόσμο. Ακριβώς όπως το λέτε κύριε Τράγκα, εγώ έχω στα χέρια μου την απόφαση όπου λέει ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν ραδιοφωνικό σταθμό και δεν μας το επιτρέπουν. Και μας είπαν να καταφύγουμε αν θέλουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και διάφορα και διάφορα. Και ο κύριος Παπανικόλας, επειδή είναι έτσι χαμηλών τόνων, ο άνθρωπος δεν το προχώρησε. Μάλιστα. Αυτή την παρέμβαση ήθελα να κάνω, ότι και το Τηλεφός σαν Τηλεφός, το οικολογικό κανάλι, είχε ενημέρωση, είχε ειδήσεις, διάβαζε εφημερίδες. Απλά τα έβγαζε με ένα δικό του τρόπο, προφανώς διαφορετικότερο. Και δεν ενοχλούσε, όπως ακριβώς, μάλλον ακριβώς. Δεν ήθελα να το θυμώσω. Μας θέλουν να είμαστε στρατιωτάκια, ήρεμοι, ήσυχοι, να μην υψώνουμε τη φωνή μας. Δεν έχει ξεκινήσει κανένας μια διαδικασία λοιπόν, και ελπίζω κουρί να την πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Να μαζευτούν όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει ως αποφάσεις, διότι αυτοί υποστηρίζουν μονίμως την παρονία των Αθηνών και ορισμένα άλλα συμφέροντα, με βάση αυτά που τους λέει η πλειοψηφία του. Μια ωραία διαδικασία, μια προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το τέλος θα το πάω. Διότι εδώ πρόκειται για αθέμητο ανταγωνισμό. Εξυπηρετούν αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι καθαρό, Γιώργο. Είναι καθαρό. Μην πάει ο νους μόνο στην πολιτική. Ακριβώς. Είναι καθαρός αθέμητος ανταγωνισμός. Γιώργο, και στους δύο απευθύνομαι που έχουν το ίδιο όνομα. Πολύ απλά, σήμερα σε ένα σταθμό προσπαθεί να επιβιώσει με μικρά οικονομικά και θέλει να έχει και λίγες διαφημίσεις για να μπορεί έτσι να επιβιώσει, γιατί δεν έχουμε κρυφούς πόρους. Τι ζημιά κάναν σήμερα σε εμάς απέναντι στη διαφημιστική αγορά, όταν διαχέεται σε όλη την πόλη, σε όλη την Ελλάδα, ότι μας κλείνουν. Ότι με ποια εμπιστοσύνη κάποιος θα έρθει να ρίξει τις διαφημίσεις σε εμάς. Και δεύτερον, να πω και κάτι. Είναι αλήθεια τυχαίο ότι πριν το μάθουμε, που λένε, κάτι λένε για τους άντρες και τις γυναίκες σε περίπτωση κερατώματος, πριν το μάθουμε εμείς, το μάθαν άλλοι ενδιαφερόμενοι και το έχουν προαναγγείλει από την Παρασκευή σε ρεπορτάζ τηλεοπτικά. Να πούμε επίσης ότι σε μια εποχή που η ανεργία μαστίζει αυτή τη χώρα, 600.000 άνεργοι που θα γίνουν ένα εκατομμύριο, εμείς δώσαμε θέσεις εργασίας σε 70 και πλέον ανθρώπους. Να πούμε ότι είναι 20 δημοσιογράφοι. Στην αύριο έξω από να το ΕΣΟΥΡΟΥ, μαζί με τις οικογένειές τους, να τους στρέψει η κυρία Δεμήρη. 25 νέα παιδιά που να ήρθαν... Να τους στρέψει η κυρία Δεμήρη. Αγαπητέ Γιώργο, 25 νέα παιδιά που ήρθαν να κάνουν μαθητεία από τον πρώτο μήνα, ενώ σε άλλα μέσα τους έχουν 10-12 μήνες χωρίς να παίρνουν 1 ευρώ και τα εκμεταλλεύονται, έφυγαν από τον πρώτο μήνα της μαθητείας, τους δώσαν το χαρτζιλίκι τους.
Τι να πούμε, τι να πούμε. Να πω ότι έχω πάει πολλές φορές στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και είναι πρώτη φορά που πήγα και όταν μιλούσε εν είδη προλόγω πρόεδρος νόμιζα ότι έχω σκοτώσει 10 ανθρώπους και με έχει καταδικάσει ήδη. Να πω ότι είχα αυτή την αίσθηση σαν πολίτης μιας ελεύθερης και δημοκρατικής χώρας. Ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων που μας θεωρούν ανθρώπους των καταγωγείων όταν πηγαίνουμε να τους εξηγήσουμε για ένα θέμα και μας αντιμετωπίζουν λες και είμαστε έτοιμοι να μας πάνε στην κρεμάλα. Αλλά βεβαίως. Βρισκόμαστε στο μεσαίωνα της φεουδαρχίας τους, όχι τους απαντάμενους πολίτες. Αλλά βεβαίως, να υπενθυμίσω, γιατί δεν ήταν εκεί ούτε οι τηλεοπτικές κάμερες ούτε ο κόσμος. Όταν τέθηκε από τον κύριο Λασκαρίδη το θέμα, αφού μας εξήγηλε έναν φιλιππικό, λες και πραγματικά είχαμε σκοτώσει τους γονείς του. Όταν λοιπόν έφτασε η ώρα να μας πει ότι θα αναιρέσουν την απόφαση του ενημερωτικού θεματικού για να πάει πίσω στο θεματικό διότι λέει κάνανε λάθος και του θέσαμε το θέμα, τότε θα πρέπει να αναιρέσετε και το θέμα και τον χαρακτήρα του σταθμού της Εκκλησίας από ενημερωτικό να το ξανακάνετε θρησκευτικό. Μου έδωσε την απόφαση για την Εκκλησία. Μου έδωσε, μου είπε ναι. Εάν έχουμε κάνει λάθος, δεν την αναιρέσαν. Θα την αναιρέσουμε και αυτή την απόφαση. Που σημαίνει ο κ. Λασκαρίδης. Άλλη μία δηλαδή μορφή της εξουσίας θα τα βάλει εναντίον της Εκκλησίας. Σε λίγο καιρό θα είναι παρελθόν ο κ. Λασκαρίδης. Θα τα βάλει εναντίον της Εκκλησίας. Αλλά το θέμα είναι και ελπίζω να είναι και θα είναι. Εν πάση περιπτώσει. Και θα είναι είτε με αγωγές είτε από πολιτικά από πάνω είτε οτιδήποτε. Θα είναι διότι έχει κάτσει 8 χρόνια. Έχει περαιώσει. Εμένα. Είναι συνταξιούχος εδώ και χρόνια. Εγώ είμαι. Έχει τοποθετηθεί από τις δυνάμεις Σιμίτη. Από τον Πασόκ. Παραμένει. Παρέμεινε και από την Νέα Δημοκρατία. Νύχτα θα φύγουν όλοι. Μισό λεπτό. Νύχτα θα φύγουν όλοι. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι και κλείνω. Και ποδαράδρομο. Θέλω να πω κάτι όμως. Αυτή την εποχή, κυρίες και κύριοι, όλα τα κανάλια είναι παθογόνα. Όλα τα κανάλια έχουν πτώσει τη διαφήμιση από 40 έως 60% κάτω. Η διαφήμιση ακολουθεί τον δρόμο της πτώσης της αγοράς, του τζίρου των επιχειρήσεων. Οι διαφημιστικές υποφέρουν και πολύ περισσότερο υποφέρουν τα κανάλια. Υπάρχει λοιπόν ένας αθέμητος και δόλιος ανταγωνισμός, τον οποίο εξυπηρετεί κατά τη γνώμη μου και το λέω ευθέως η απόφαση αυτή. Εάν κλείσω τον κουρί, εάν κλείσω τον κόντρα, ή το γυρίσω σε ένα κανάλι που θα έχει περιορισμένο και εξειδικευμένο ενδιαφέρον, χωρίς να έχει μία ζώνη ειδήσεων ή μία άλλη εκπομπή ενημερωτική, ένα talk show. Τι κάνω, ένα μικρό μερίδιο διαφήμισης που μπορεί να φτάσει εδώ για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εργαζομένων, θα το πάρουν οι διαφημιστικές να το δώσουν κάπου αλλού. Το κάπου αλλού και όλη αυτή τη ροή, τη διαδικασία, την ξέρει το εσωρού. Την ξέρει το εσουρού. Ξέρει το εσουρού ότι επιδιώκοντας να κλείσει το κόντρα, ένα πολύ μικρό κομμάτι διαφήμισης θα πάει κάπου αλλού. Αυτό το πράγμα το ξέρει. Δεν υπολογίζει όμως τις 80 οικογένειες, τους τεχνικούς που είναι εδώ μέσα, τους δημοσιογράφους, τα παιδιά, τους φυλάκες, τα πάντα, ότι αύριο μπορεί να βρεθούν έξω από την πόρτα του εσουρού. Όπως και άλλοι που έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας τέτοιων αποφάσεων. Και όλα αυτά γίνονται, Γιώργο, την ημέρα όπου κατέθεσε αίτηση πτώχευσης η απογευματινή. Δηλαδή την ώρα που κλείνει για λόγους οικονομικής δυσπραγίας μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες, προσπαθεί η εξουσία την οποία νομίζουν ότι έχουν εξουσία, που είναι απέναντί μας, να κλείσουν και εμάς. Εγώ θα κλείσω με το δικό μου το σχόλιο. Είμαι πολύ περήφανος που θα γυρίσω σπίτι μου το βράδυ και θα μου πει ο γιος μου, πατέρα στάθηκε όρθιος. Και δεν λέω μεγάλες κουβέντες, γιατί είναι η δεύτερη φορά που αντιμετωπίζω το ΕΣΡΟΥ σε δημοσιογραφική μου προσπάθεια. Μου έχουν επιβάλει την επίπληξη, επειδή ένα πρωί, στον Άλτερ ήμουνα, στο Στάρι ήμουνα, μάλλον στον Άλτερ. Με επέπληξαν με την υπογραφή και της κυρίας Δημήρη, της συναδέλφου μου, επειδή καταφέρθηκαν αντίον των πολιτικών, μιλώντας απαξιωτικά, όπως μου είπαν, εναντίον των πολιτικών. Και σας διαβεβαιώ ότι δεν χρησιμοποίησα καμία λέξη από αυτές που θα μπορούσαν, που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι άνθρωποι οι οποίοι από το καφενείο βλέπουν στην ώρα τους πολιτικούς. Ευπρεπέστατος ήμουνα. Λοιπόν, για φαρισαίους μίλησα. Πληροφορούμε και όχι μόνο. Τους Ηρακλείς του στέματος. Χαίρομαι. Στα παιδιά μου τους παραδίδω το κεφάλι μου ελεύθερο πραγματικά. Που μας κυβερνάει η φεουδαρχία των τριών οικογενειών. Ότι εμείς σύντομα θα βγούμε ελεύθερα δορυφορικά και θα τους αποδείξουμε ότι δεν τους φοβόμαστε
και θα βγούμε και ιντερνετικά και θα μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε μηνύματα από την Αμερική, στη Βόρεια Ελλάδα μέσω του Κόνεξ. Μαζεύονται ολόκληρες οικογένειες σε ένα σπίτι που έχει Κόνεξ για να μας βλέπουν όπως παλιά. Ακούγαμε, κυρία Δεμήρη, τη φωνή την ελεύθερη της Γαλλίας από το Παρίσι που εσείς εκφωνούσατε τις ειδήσεις. Και λυπάμαι με αυτή την ιστορία που αποφασίσετε και εσείς αυτό που αποφάσισε το Σούρου. Λυπάμαι, κυρία Δεμήρη, πάρα πολύ για σας. Θα σας παρακαλέσω, δημόσια. Πριν πάμε για διαφημίσεις, το Q45α θέλω να δείξω 5 φωτογραφίες. Διότι δεν έχουν αντιληφθεί ότι μια μεγάλη δύναμη όπως είναι το διαδίκτυο, είτε είναι ιστοσελίδες, είτε είναι blogs, αυτή τη στιγμή είναι με το μέρος μας. Και ξεκινώ, για παράδειγμα, με την ιστοσελίδα του Μέκτα Νταφυλόπουλου, τη Ζούγκλα, που γράφει «Χούντα και στο Εσουρού, απόφαση σοκ να σταματήσει το ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του Contra Channel». Και είναι η ανάρτηση την οποία έκανε λίγο πριν το τρομακτικό. Το blog αυτό το οποίο έγραψε «Αποφάσισαν και με κόκκινα γράμματα να κλείσουν μετά από συνεδρία σήμερα το πρωί της ειδήσης του Contra Channel που παρουσιάζει ο Terence Quick». Ευχαριστώ. Είμαστε μια ολόκληρη ομάδα, δεν είμαι εγώ μόνο. Και να φημώσουν την ελεύθερη δημοσιογραφία. Και συνεχίζει το τρομακτικό. Η κατάντια της ελληνικής κοινωνίας συνεχίζεται, κλείνοντας δημοσιογραφικά στόματα, ειδήσεις και ενημέρωση. Άνετος, που είναι .gr, που είναι μια ιστοσελίδα, έγραψε ακριβώς την ίδια ανάρτηση που είχε το τρομακτικό. Μετά, το Τσιμπίδας, ένα blog, το οποίο με αυτήν εδώ τη φωτογραφία του Εσουρού έγραψε «Φραγμός από Εσουρού στο Κόντρα, σε συνέδριό του το Εσουρού αποφάσισε την διακοπή του δελτίου ειδήσεων του σταθμού Κόντρα, του οποίου παρουσιαστής είναι ο Terence Quick, οι λόγοι άγνωστοι μέχρι τώρα, το θέμα είναι ότι πλέον η φήμωση πάει σύννεφο». Και αυτό αναρτήθηκε από τον πληροφοριοδότη. Το Ρωμαϊκό Διφορικό, από τις ιστοσελίδες εκείνες οι οποίες έχουν να μιλήσουν για την Ελλάδα, ανέβασε ακριβώς την ίδια διατύπωση την οποία έχουν και τα άλλα ιστοσελίδες ή τα blogs. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι την ώρα τουλάχιστον που αποδεσμεύτηκα από τον υπολογιστή μου, μπήκανε ροή. Μιλάμε για δεκάδες ιστοσελίδες και blogs που αναφέρονται στο θέμα μας, λέγοντας αυτό το οποίο και εμείς έχουμε πει και εγώ προσωπικά, όταν αυτοί οι άθλοι της πολιτικής πήγαν να φημώσουν τα blogs. Θυμάμαι πολύ καλά τι πήγαν να κάνουν απέναντι σε blogs, όπως για παράδειγμα του αείμνηστου του Σοκράτη του Γκιόλια και όχι μόνον. Η ενημέρωση δεν πεθαίνει. Η ενημέρωση θεριεύει κάθε φορά που δεχόμαστε μία μαχαιριά. Γιώργο Κουρή, αυτά είναι τα τηλέφωνα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Τα δίνουμε απλά και μόνο αν θέλετε να διαμαρτυρηθείτε. Δεν σας προτρέπω να διαμαρτυρηθείτε. Αν θέλετε διαμαρτυρώσετε. Όχι, εγώ προτρέπω τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί. Ναι, πάση περιπτώσει. Εγώ προτρέπω τον κόσμο να τους πάρει τηλέφωνο και να τους αλλάξει τα φώτα. Αυτά είναι τα τηλέφωνα και τα fax και τα emails. Και από εκεί που θα μπορούσαν να τα βρούνε και στο ίντερνετ και στο τηλεφωνικό κατάλογο. Γιώργο Κουρή, αύριο θα παίξουμε το ντοκουμέντο το οποίο μας έδειξες από τις πρώτες μέρες που η αυθαιρεσία της εξουσίας ήταν απέναντι στα μέσα. Και θα θυμηθώ είμαι και τον συνηθισμένος από αυτά. Τους γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια, δεν υπολογίζω κανέναν. Εγώ είμαι εδώ. Και όποιος τορμάει έρχεται εδώ. Μου χρωστάνε, δεν τους χρωστάω. Και αν θέλει να έρθει το Πασόκ και ο κύριος Παπανδρέου να κάνουμε λογαριασμό. Τι λογαριασμό? Λογαριασμό. Τσάμπα σου τα έκανα όλα. Μια δραχμή δεν... Το 1900... Γίνονται σε πολύ κρίσιμα. Μέχρι το 2000 δεν πήρα μια δραχμή. Αντιθέτως στους απατεράνες έδωσα 25 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια. 285. Γιώργος Κουρής. Του ευχόμαστε καλό βράδυ. Εμείς εδώ είμαστε πάντως. Γιώργο Τράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο. Όλα αυτά, όλα αυτά θα γίνουν boomerang. Την Κυριακή δεν θα ξέρει ο κόσμος. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο και μεγάλο. Για να έχει ελεύθερη άποψη. Για να έχει σεβασμό, αυτοσεβασμό και στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Δύο λεπτά. Γιώργο Κουρή, έχουμε μήνυμα από την Αγία Σοφία από τον Πειραιά. Ένας οικονομολόγος είναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω το όνομα του ή όχι. Πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια βλέπω ένα καθαρό κανάλι, ενώ από απόψεως ελευθερίας. Και ειδικά σήμερα με το συγκεκριμένο πάνελ. Σε περίπτωση φήμωσης του καναλιού, διαθέτω το σπίτι μου για να μπει πομπός του καναλιού.
ενάντια στους δυνάστες αυτής της Χούντας, του Πασό και της Τρόικας. Λοιπόν. Ξέρεις, να σας πω μια ιστορία. Εδώ.